43 λεπτά μετά τις 6 και πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα το οποίο καλά κρατά ακόμα η συζήτησή του, με αφορμή βεβαίως ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτού του τύπου συζητήσεις θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων. Ακριβώς γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει ως κοινωνία να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις και όχι απλά να προσπαθούμε να τις θεραπεύουμε. Και αν ποτέ προσπαθήσουμε να τις θεραπεύσουμε. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται κοντά μας σήμερα ο κύριος Τιακάκης Γιώργος, δικηγόρος. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για να συζητήσουμε και να εξετάσουμε λίγο παραπάνω τόσο το ποινικό μέρος των ευθυνών, των εμπλεκόμενων σε τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα, όσο όμως και τις κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το όλο θέμα. Σήμερα, εντελώς συμπτωματικά πάντως, έχοντας ήδη κανονίσει αυτή τη συζήτηση, ο Υφυπουργός Μεταφορών στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα μίλησε για την ανάγκη και αλλαγή τη νομοθεσία, αλλά ακόμα και τη εξέταση των ποινών, λέγοντα ότι το να φυλακίσει κάποιον, αν ποτέ φυλακίζεται κάποιο εμπλεκόμενο σε τροχαίο δυστύχημα, δεν είναι μία λύση. Θα πρέπει να εξετάσουμε άλλε μορφέ ποινών. Mm-hmm. Μίλησε βεβαίω και για τα πρόστιμα τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση, τα οποία θα ορίζονται ανάλογα και με το εισόδημα των εμπλεκομένων. Να δούμε το σχετικό βίντεο και να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Πάμε να το δούμε. Το ίδιο είναι να ξέρεις ότι θα πληρώσεις 50 ευρώ πρόστιμο για μία παράβαση όταν έχεις εισόδημα 10.000 ευρώ και το ίδιο είναι όταν έχεις 100.000 ευρώ, αναρωτήθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Υφυπουργός Μεταφορών Νικόλαος Μαυραγάνης, προκειμένου να αιτιολογήσει την πρόταση του Υπουργείου για επιβολή προστίμων για τροχαίες παραβάσεις αναλόγως του εισοδήματος. Στην Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Διεμού 2-3 απόψεις. Η μία από αυτές είναι να περιληφθεί μέσα στις πρόνοιες του ποινικού κώδικα αλλά των διοικητικών μέτρων σε κάποιον που προκαλεί θανατηφόρο δυστύχημα ή σωματική βλάβη να επιβάλλεται εν είδη κοινωνικής θητείας, να προσφέρει εργασία στην απάλληψη του πόνου συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται από τέτοια αιτία. Ξεκίνησε ο Υφυπουργός μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Η πρόταση έγινε μέσα στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής πριν από ένα μήνα περίπου στην Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, όπου επλήθηκε από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής να συζητήσουμε θέματα οδικής ασφάλειας και προτάσεις να ανταλλάξουμε όλοι μας μεταξύ μας. Εκεί λοιπόν πράγματι το Υπουργείο Διεμού είπε 2-3 απόψεις, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή που είπατε. Συγκεκριμένα, η πρώτη πρόταση που για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία είναι να περιληφθεί μέσα στις πρόνοιες του ποινικού κώδικα αλλά των διοικητικών μέτρων που θα επιβάλλονται σε κάποιον ο οποίος προξενεί ένα θανατηφόρο ή ένα ατύχημα που προξενεί σε συνάνθρωπό μας σωματική βλάβη, είτε μόνιμη είτε μη οριστική, ή μια σωματική βλάβη που δεν είναι μόνιμου χαρακτήρα και είναι η άσυμη. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν να επιβάλλεται εν είδη κοινωνικής θητείας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την εργασία τους να προσφέρουν την δική τους εργασία στην απάλληψη του πόνου ή στη μετρίαση του πόνου στους ανθρώπους μας που είναι μέσα στα νοσοκομεία. Κατόπιν παραδέχθηκε ότι η δεύτερη πρότασή του είναι η επιβολή χρηματικού προστίμου βάσει του εισοδήματος του παραβάτη, σημειώνοντας πως η κάθε ποινή έχει δύο στόχους. Η μία να συνετίσει αυτόν που έκανε την παράβαση και η άλλη να αποτρέψει κάποιον από το να την κάνει. Κοιτάξτε, λέμε το εξής. Η κάθε ποινή, όχι μόνο η χρηματική ποινή, η κάθε ποινή έχει δύο ουσιαστικά στόχους. Η μία είναι να συνετίσει αυτόν που ήδη το έκανε και η άλλη να αποτρέψει αυτόν που δεν το έχει κάνει με τον παραδειγματισμό του δεύτερου. Πρόκειται για συζήτηση και όχι για απόφαση, διευκρίνησε ακόμη και πρόσθεσε. Θέλουμε να αποτρέψουμε το ενδυνάμει παραβάτη να είναι το ίδιο αν θα πληρώνει 50 και 100 ευρώ, αν έχει εισόδημα 10.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ. Αν και αυτό είναι μια συζήτηση και δεν είναι τελική απόφαση. Λέμε λοιπόν, ποιον θέλουμε να αποτρέψουμε από το να δημιουργεί το πρόβλημα? Όλους. Όλους τους παραβάτες. Τον ενδυνάμει παραβάτη. Όλους. Αυτός ο ενδυνάμει παραβάτης, όταν σκέφτεται ότι θα πληρώσει ένα πρόστιμο, εγώ λέω 50 ή 100 ευρώ, είναι το ίδιο όταν έχει εισόδημα 10.000 και όταν έχει εισόδημα 100.000 ευρώ? Το θύμα δεν τον νοιάζει το πρόστιμο. Το ένα μέτρο που έχει να κάνει με την ποινή και απειλείται με φυλάκιση κάποιος ο οποίος τραυμάτισε είτε θανάσιμα είτε βαριά ένα συνάνθρωπό του. Το διοικητικό μέρος του προστίμου όμως πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να καταλαβαίνει πόσο κακό προκαλεί. Το ένα μέτρο που έχει να κάνει με την ποινή, την ποινή που απειλείται με φυλάκιση κάποιος ο οποίος
τραυματίζει ή θανάσιμα, είτε σοβαρά ένα συνάνθρωπό του σε τροχαίο δυστύχημα, αυτό υπάρχει από τον ποινικό κώδικα. Επιπρόσθετα όμως υπάρχει ένα διοικητικό μέτρο που είναι το πρόστιμο. Είτε επειδή πέρασε στο κόκκινο, που και αυτό αποτελεί σημαντική αιτία για πολλά τροχαία, είτε επειδή πέρασε στο στόπ, είτε επειδή υπερεύει στην ταχύτητα. Εκεί λοιπόν προβλέπονται και κάποια διοικητικά πέραν των ποινικών πρόστιμα, τα οποία είναι χρηματικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο χρηματικά, απαιτούνται και πυλακίδες κλπ. Και λοιπά και προβλήματα για κυκλοφορία. Αναφορικά με το αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ο κύριος Μαυραγάνης απάντησε. Στις 28 Μάρτη στη Μάλτα έχουμε την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια, όπου θα συζητήσουμε αυτές τις απόψεις. Κοιτάξτε, στις 28 Μάρτη θα ανέβουμε άλλο στην Μάλτα, ούτως ώστε να εκπροσωπήσω τη χώρα στην Επιτροπή του ΟΗΕ με την σχετικά με την Οδική Ασφάλεια. Εκεί θα συζητήσω και αυτές τις απόψεις. Και την πρώτη που σας είπα και τη δεύτερη. Και για την κοινωνική θητεία, στην εξυπηρέτηση του συνανθρώπου ο οποίος έχει χτυπηθεί από ένα αυτοκίνητο. Και από την άλλη πλευρά την αναλογικότητα των προστίκων. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Μαυραγάνης. Πάντως θέλω λίγο να το σχολιάσω μαζί, κύριε Στιακάκη, γιατί τα περί των προστίμων μου θυμίζουν την συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε πριν από λίγο 24 ώρες περί των ταξικών ατυχημάτων. Θα έχουμε τώρα και ταξικά πρόστιμα. Εντάξει, τώρα θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν μπαίνω σε πολιτική συζήτηση, αλλά αυτή είναι πολύ μια πολύ πρόχειρη, θα έλεγα, αστεία αντιμετώπιση του όλου θέματος. Το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ και αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινωνικό προβληματισμό γύρω από εκεί, δεν θα βγαίνουμε σε κάθε φορά που γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και θα λέμε θα αυξήσουμε τα πρόστιμα ή θα ψηφίσουμε ένα πιο αυστηρό νόμο. Η ποινική νόμη είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας κοινωνίας για να λύσει τα προβλήματά της. Όσο περισσότερο ξέρουμε από ποινικό δίκαιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι. Δεν μπορούμε να επαφιέμεθα σε αυτό για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό λειτουργεί κατασταλτικά όταν πια έχει γίνει το κακό και λειτουργεί με την έννοια της ειδικής και γενικής πρόληψης που με άλλα λόγια το είπε ο κύριος Υπουργός, αλλά δεν μπορούσε να το εκφράσει όπως ακριβώς πρέπει, δηλαδή να συνετίσει και τον ίδιο και τους άλλους με την έννοια αυτού ούτως ή άλλως συμβαίνει. Υπάρχει ένας νόμος για πολλά πράγματα. Υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει νόμος ο οποίος προβλέπει σόβια κάθειξη σε κάποιον που θα σκοτώσει κάποιον άλλον. Δεν γίνονται φόνοι. Το θέμα δεν είναι εκεί να φτάσουμε. Μην περιμένετε ότι επειδή κάποιος θα πάει στη φυλακή, κανείς άλλος δεν θα ξανασκοτώσει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε σαν κοινωνία και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν μας έχει απασχολήσει στα σοβαρά ούτε την πολιτεία τι πρέπει να γίνει. Το κάνει τώρα κάποιες δηλώσεις επιφανειακές για εντυπώσεις ότι κάτι θα κάνουμε και θα ψηφίσουμε ένα νόμο και θα λύσουμε το πρόβλημα. Όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν είναι έτσι. Μια κοινωνία, το πολιτιστικό της επίπεδο, κρίνεται από τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιεί για να μπορέσει να ρυθμίσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Το αν δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει διαπαιδαγώγηση τέτοια που να αποκτήσει ο άλλος κοινωνική συμπεριφορά και να σέβεται τους κανόνες και την ανθρώπινη ζωή, αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει με πρόστιμα τα οποία ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Και σε τελευταία ανάλυση, άμα του βάλεις πρόστιμο ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, σημαίνει του φτωχού θα πληρώσει λίγο, δεν θα τον πονέσει και του πλούσιου θα πληρώσει και πολλά να πληρώσει, πάλι δεν θα τον πονέσει. Οπότε, με όποιο αποτέλεσμα και αν υπάρχει. Τώρα. Δηλαδή, είτε η απώλεια ζωής σε ένα χαμηλό μισθό, είτε η απώλεια ζωής σε κάποιον που ζει εύρωστα. Μα δεν μπορεί, δεν μπορεί να τη βάλει σε αυτή τη λογική. Και μόνο που το λες αυτό το πράγμα, χτυπάει άσχημα. Δηλαδή, να βάλει ένα πρόστιμο. Σημασία, με ποιους τρόπους μπορεί ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι η συμπεριφορά του αυτή είναι αντικοινωνική, να νιώσει μέσα του ότι όπως είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Ευρώπη είναι αδιανόητο να την ώρα που περνάνε πεζοί σε μια διάβαση πεζών να περάσει ανάμεσά τους ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι ότι κάποιο πρόστιμο εκείνη την ώρα είναι. Έχει περάσει την κουλτούρα τους ότι αυτή είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, είναι αδιανόητη και, πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι αποκλεισμένο από τη συνείδησή τους. Εάν θα θέλαμε να μιλάμε στα σοβαρά τώρα για το πώς μπορούμε αυτό να το προλάβουμε, θα έπρεπε από την πολύ μικρή ηλικία και όλοι οι άνθρωποι, όσον αφορά την συμπεριφορά την οδηγική, να μπει τόσο πολύ από το σχολείο μέχρι και τη συμπεριφορά ακόμα και της τροχίας. Δηλαδή, εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι κάθε φορά που γίνεται, ας πούμε, κάτι, βγαίνει η τροχία έξω και κυνηγάει τα παπάκια να πιάσει χωρίς κράνος. Και βλέπει σε όλα τα φανάρια, αν σταθείς, οι μισοί περνάνε με κόκκινο. Οι άλλοι μισοί κοντεύουν να πατήσουν τους πεζούς στις διαβάσεις πεζών. Στο φανάρι περιμένεις πάνω στη διάβαση πεζών. Δεν έχει χώρο να περάσει ο πεζός. Είναι το αυτοκίνητο παρκαρισμένο, περιμένει το φανάρι να. Και δεν είναι ποτέ ένας τροχονόμος. Ή στην παραλιακή έχουν γίνει δεκάδες ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Και δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα το βράδυ
στις κρίσιμες ώρες να δείξει ότι εδώ είμαστε και σας λέω ότι εδώ θα σκοτωθείτε. Ή μόνοι σας εκεί θα πέσετε με λιγότερη ταχύτητα ή θα βγει κάποιος από κάνα παράδομα και το σκοτώσετε. Εγώ τουλάχιστον έχω χειριστεί τουλάχιστον 5-6 υποθέσεις που σκοτωθήκαν εκεί γιατί κάποιος βγήκε στον δρόμο στην παραλιακή και περνούσε η μηχανή και σκότωσε τους επιβαίνοντες. Εκεί δεν υπάρχει κανένας. Και παριστάνουμε ότι προσπαθούμε να βάλουμε τάξη πιάνοντας τον άλλον χωρίς κράνος. Δηλαδή έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και έχουμε προστατεύσει κάποιον ή σκοτώσει κάποιον άλλον και τώρα προστατεύουμε τον εαυτό του. Δηλαδή είναι γελίο. Δηλαδή έχεις πιάσει όλους αυτούς που περνάνε με κόκκινο, έχεις όλους αυτούς που τρέχουν με λιγότερη ταχύτητα. Και λες, α, τώρα αφού τάλισα όλα αυτά τα προβλήματα, να κυνηγάω και τα κράνη. Δηλαδή η παρουσία να είναι όχι προσχηματική. Mm-hmm. Θέλουμε να βοηθήσουμε να καταλάβει ο άλλος ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Δηλαδή την ώρα που κάνεις μία παράβαση σοβαρή να είναι εκεί που βλάπτει τον άλλον. Και αυτό δεν έχει γίνει σαν συμπεριφορά της κοινωνίας, δηλαδή της πολιτείας. Ότι δώσε το μήνυμα ότι αυτό είναι έγκλημα. Με τον τρόπο να το νιώσει μέσα, να εισχωρήσει δηλαδή στον εσωτερικό του κόσμο και να καταλάβει ότι αυτό είναι αδιανόητο να συμβαίνει. Αυτό θέλει μια διαπαιδαγώγηση. Η διαφορά μιας πολιτισμένης χώρας από μια απολύτιστης χώρας είναι στο δρόμο. Εγώ πραγματικά το πιστεύω και έχω και κάποιες φορές αρθογραφήσει γι' αυτό. Με αγγίζει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δείχνεις εκείνη την ώρα όταν, ας πούμε, βγαίνεις σε ένα δρόμο και λες οι πιθανότητες να σκοτώσω, να περνάει κάποιος, να το σκοτώσω με κόκκινο είναι πολλές και το σκοτώνεις και δεν υπάρχει ένας μέσα σου. Εκείνη την ώρα δεν σου φαίνεται αδιανόητο. Λες, θα παραβιάσω το κόκκινο, δεν τρέχει τίποτα. Θα το κάνω. Στη συνέχεια, βέβαια, αφού δεν σε έχει σταματήσει κάτι, δεν σε έχει προλάβει όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί, η διαπαιδαγώγηση, η ανατροφή, το σχολείο, οι υπηρεσίες κοινωνικής αρρωγής που υπάρχουν, δεν υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί. Πού βλέπετε, δηλαδή, ένα πρόγραμμα που θα πρέπει κάποιος παραβάτης να πάει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά ένα μήνα εκεί πέρα, αντί για ποινή. Τα προγράμματα αυτά. Αυτά που δείξατε τα βίντεο πριν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πας εκεί και να σου εξηγεί. Να κάτσεις εκεί πέρα μέχρι να νιώσεις φεύγοντας μετά από ένα μήνα, αντί για ποινή αυτό το παππούτσι. Και αλλιώς δεν υπάρχει ποινή στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα, γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβουμε και αυτό. Υπάρχει ποινή. Ακούστε να δείτε. Στο ποινικό μας δίκαιο υπάρχει μία βασική διάκριση. Εάν πράττεις από δόλο, δηλαδή θέλεις ή αποδέχεσαι το αποτέλεσμα, δηλαδή να σκοτώσεις, είναι κακούργημα. Εντάξει. Εάν γίνεται από έλλειψη προσοχής, δηλαδή από αδιαφορία, από απροσεξία και όλα αυτά, είναι πλημέλημα, φυλακή δεν πας. Είτε θα είναι με αναστολή, είτε θα είναι με εξαγοράσιμη ποινή, ανάλογα την περίπτωση που αν έχει αναδικαστεί ο κατηγορούμενος. Ουσιαστικά όλα τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία είναι εξαμελίας, δεν οδηγούν σε φυλάκιση, σε κράτηση δηλαδή, σε έκθεση ποινής, κανέναν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προβληματίσει την επιστήμη του ποινικού δικαίου. Παγκοσμίως. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή, πολύ περισσότερα εγκλήματα, να το πούμε έτσι, γίνονται εξαμελίας από συμπεριφορές οι οποίες είναι σχεδόν εισάξιες με το θέλω να σκοτώσω ή, εν πάση περιπτώσει, αποδέχομαι τον κίνδυνο ότι μπορεί και να σκοτώσω και γίνονται πολύ περισσότεροι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα από ότι από ανθρωποκτονίες που πάει κάποιος να σκοτώσει κάποιον άλλο. Στην αντίληψη όμως και στην κουλτούρα του κόσμου επικρατεί αυτή η διαφοροποίηση και σας το έλεγα και λίγο πριν βγούμε στον αέρα ότι αν ο νεαρός που κινείται με 250 χιλιόμετρα στο δρόμο θεωρεί ότι σκοτώσει κάποιον έχει 99,9% πιθανότητες να μην τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης. Ο ίδιος νεαρός που θα έβγαινε με ένα όπλο σε μια κεντρική πλατεία πυροβολώντας ήξερε εντός του ότι έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να τιμωρηθεί για το ίδιο θέμα. Ναι, γιατί το όπλο είναι ένα κατεξοχήν θανατηφόρο αντικείμενο. Δεν γίνεται και το αυτοκίνητο όμως. Ενώ το αυτοκίνητο από τη συμπεριφορά μας καθίσταται, δεν είναι εκ προορισμού όργανο θανάτωσης. Αυτό είναι λοιπόν κάποιος ο οποίος παίρνει ένα πιστόλι και αρχίζει και πυροβολεί σε μια πλατεία. Το θέμα του σκοτώνω με το πιστόλι αυτό είναι από τη φύση του πράγματος που κρατάει στα χέρια του, είναι δεδομένο. Επομένως δεν μπορεί να ισχυριστεί μετά ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα σκότωνα και κάποιον, αφού πιστόλι κρατάς, τι θα κάνεις, ας πούμε, λουλούδια θα στείλεις. Ναι. Ενώ το αυτοκίνητο, το οποίο είναι φτιαγμένο για να κάνει καλύτερη τη ζωή μας και το έχει η δικιά μας συμπεριφορά, η αδιαφορία, η περιφρονητική για τη ζωή των άλλων αδιαφορία, καταστήσει όπλο, είναι κάτι που θα κριθεί ένα περίπτωση. Και θα σου πει ο άλλος, εγώ πήγα να οδηγήσω, έστειλα ένα μήνυμα ή. Μπορεί να οδηγούσα μεθυσμένος, αλλά πάση περιπτώσει πίστευα ότι δεν θα γίνει αυτό. Τα ανακλαστικά μου θα λειτουργήσουν. Ναι, εντάξει, δεν ήθελες. Αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε, ήθελε να το σκοτώσεις. Κανείς δεν θα πει ότι ήθελε να το σκοτώσει. Επομένως, είναι πλημέλημα. Ο νόμος κάνει αυτή τη διάκριση και λέει δεν πας φυλακή.
Το ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει, αφού όμως λύσουμε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή προσπαθήσουμε και να φτιάξουμε αυτούς τους θεσμούς που θα επηρεάσουν τους ανθρώπους, να γίνουν περισσότερο κοινωνικοί, αλληλέγγυοι. Ζούμε σε μια κοινωνία που αλληλοεξαρτιόμαστε. Κάθε μέρα που κυκλοφοράμε στον δρόμο, η δική μας ζωή εξαρτάται από τον άλλον και το άλλο από τη δική μας συμπεριφορά. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει λίγο και την αντίληψη και του ίδιου του νομοθέτη. Δηλαδή, ότι αφού έχεις συνδέσει τον ένα με τον άλλο τόσο στενά και η ζωή του εξαρτάται από τον άλλο, θα πρέπει να έχεις περισσότερες απαιτήσεις και να μην περιμένεις ο άλλος να θέλει να τον σκοτώσει για να τον τιμωρήσεις. Θα πρέπει να τον επιφορτήσεις με μια ευθύνη τέτοια, ότι να είναι τόσο πολύ προσεκτικός που τουλάχιστον σε κραυγαλαίες περιπτώσεις, όπου αποδέχεται το κίνδυνο, δηλαδή βγαίνω από το κόκκινο και όποιο πάρει ο χάρος, εκεί δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις από λάθος μου ή απροσεξία. Εκεί είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, περιφρονή και αδιαφορή για την ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει να υπάρξει μια διάκριση ακόμα και στα τροχαία ατυχήματα σε περιπτώσεις βαριές που να οδηγεί σε φυλακή. Διότι αυτό θα στείλει το μήνυμα σε όλους, παιδαγωγικά θα λειτουργήσει, ότι τελικά υπάρχει τιμωρία. Και εκεί θα φτάσουμε στην πρόληψη. Όχι με ένα πρόστιμο ανάλογα τα χρήματα που έχουμε στη τσέπη μας. Αυτό θα σηματοδοτήσει ότι δεν αστείευεται η πολιτεία. Mm-hmm. Διότι σου έδωσα όλα τα περιθώρια να το καταλάβεις. Δεν το κατάλαβες εν τέλει. Όχι δηλαδή μόνο με αυτό, δηλαδή ξαφνικά αρχίζουν να βάζουμε φυλακή τον κόσμο, αλλά προσπάθησα να σε διαπαιδαγωγήσω με όλους τους τρόπους. Εσύ παραμένεις όμως αμετανόητος και κυκλοφοράς και σε δημόσιος κίνδυνος και προκαλείς θάνατο. Αυτές κάποιες περιπτώσεις σημαντικές θα πρέπει να νιώσει και ο καθένας, ο οποίος δεν είναι τελικά μόνο οι γονείς ή τα παιδιά των θυμάτων που παραπονιούνται για αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο μέρος της κοινωνίας που είναι οι άνθρωποι είναι νομοταγείς και δεν μπορούν να αυτό που βλέπουν γύρω τους δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι ότι σε μια διημερή απόδραση θα πρέπει να πάρεις όχι το παιδί σου, ότι κινδυνεύεις όταν το βάζεις στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, όλη η κοινωνία πλέον. Είναι στα όρια του ξαναγκασμού. Και μην φτάσουμε να λέμε ότι σε όλους μας μπορεί να γίνει. Κάποια ατυχήματα, κύριε Ανδρεάκη, μπορεί να ξεμούν σε όλους μας. Κάποια άλλα όμως δεν αφορούν όλους μας. Δηλαδή, αυτός που πίνει και τρέχει με 200 χιλιόμετρα, ή αυτός που περνάει με κόκκινο, ή αυτός που αγνοεί τη διάβαση πεζών και περνάει με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Το κάνουν ορισμένοι. Και αυτοί που θα προκαλέσουν ένα τέτοιο αδίκημα δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ότι εντάξει, μωρέ, έγινε κάτι. Κακιά στιγμή, που λέει και ο λαός. Ναι. Δεν είναι όλες κακές στιγμές τα εγκλήματα εξαμελίας. Υπάρχουν εγκλήματα τα οποία περνάει ο άλλος, ας πούμε, το κόκκινο και παίρνει, σκοτώνει δύο άτομα. Δηλαδή, σας λέω, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν γίνει και μετά λέει τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Γεια σας, γεια σας. Δύο νέα παιδιά 19 χρονών σκοτώθηκαν στο δρόμο. Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή και δηλαδή, πέρασε αυτός, ξεπέρασε με κόκκινο, βγήκε στην παραλιακή στο αυτό και σκότωσε δύο νέους. Τέλειωσε, έκλεισε. Κλείνουν όμως μαζί σπίτια, κλείνουν οικογένειες, κλείνουν ζωές και εκείνων που φεύγουν και εκείνων που μένουν. Από την εμπειρία σας, πόσος χρόνος απαιτείται διαμέσου του οδού της δικαιοσύνης να οδηγηθεί σε έκβαση, την όποια έκβαση τέτοιου τύπου υπόθεση? Γιατί εδώ μιλάμε τώρα και για μια άλλη περιπέτεια. Η περιπέτεια. Αυτή και κοστοβόρα είναι, και είναι χρονοβόρα. Είναι το λιγότερο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που χάνουν έναν άνθρωπο, αυτό το οποίο θα κληθούν να πάνε σε ένα δικαστήριο, το οποίο θα είναι κατηγορούμενος ο δράστης, αυτός που σκότωσε τον άνθρωπό του, να παρασταθούν ως μάρτυρες ή ως πολιτικός ανάγοντες και να ζητήσουν την καταδίκη του, η οποία κατά κανόνα δεν θα οδηγήσει πουθενά σε φυλάκιση, δηλαδή σε κάποια σοβαρή συνέπεια. Και το μόνο που θα πάθουν είναι να αναπλάσουν στο μυαλό τους ή να ξαναθυμηθούν και ξαναζήσουν το δράμα αυτό ξανά και ξανά μέχρι να γίνει. Ο νόμος δίνει και τη δυνατότητα αποζημίωσης και αυτό εν τέλει αν είναι και ασφαλισμένο το όχημα, γιατί αν δεν είναι ασφαλισμένο θα τρέχουν για αρκετά χρόνια να ψάχνουν τα χρήματά τους από ένα ταμείο τοπικουρικό κεφάλαιο που καλείται να ασφάλισουν το κίνητα. Αυτή είναι μια διαδικασία που αφορά την αποζημίωση, προβλέπει ο νόμος και θα κατά κανόνα την πληρώνει ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σκεφτόμαστε, το λιγότερο για αυτούς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν, ιδίως νέους ανθρώπους, δηλαδή να έχουν ζήσει περιστατικά, ας πούμε, μητέρα να έχει χάσει, ας πούμε, από κραυγαλαία περίπου τα μέλη, και τα δυο της παιδιά ταυτόχρονα. Ήταν μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο και σκοτώθηκαν και τα δυο της παιδιά. 15 και 14. Δηλαδή, τι να περιμένεις από τα δικαστήρια να σου κάνει, τελειώνει η ζωή σου. Και σε κάθε περίπτωση, όχι και δύο, και ένα να χάσεις, η ζωή σου τελειώνει. Όποια χρήματα και να πάρεις, το πολύ πολύ να έχει άλλο ένα παιδί και να το βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο ή να είναι μια φτωχή οικογένεια, είναι το ελάχιστο.
Αυτό που θα πρέπει να σκέφτεται η πολιτεία με σοβαρή αντιμετώπιση είναι να βρει τρόπους, όχι με έτσι θεαματικές ανακοινώσεις ότι θα αυστηροποιήσουμε τον νόμο και αυτά. Ξέρουν όλοι αυτά, ότι τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε τι γίνεται, ότι αυτά δεν πιάνουν, ότι αυτά είναι πυροτεχνήματα για πολιτικούς λόγους. Να σκύψουν ουσιαστικά πάνω στο ζήτημα και να κάνουν τέτοιους θεσμούς, τέτοια προγράμματα, τέτοια άνθρωποι οι οποίοι προκαλούν τέτοια ατυχήματα, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κάποιο πράγμα. Αυτό και σε περίπτωση σωστό. Που αυτό δεν το κάνουν, να κλείνονται στη φυλακή. Δηλαδή, δεν σου λέω να αλλάξεις τα πάντα, αλλά τουλάχιστον βάλτε αυτή την υποχρέωση. Γιατί, για το καλό της κοινωνίας. Δούλεψε σε ένα κέντρο αποκατάστασης ατόμων που έχουν υποστεί αναπηρία από τροχαίο ατύχημα. Μην εκεί κάθε μέρα να βλέπεις τι έχεις προκαλέσει, τι θα μπορούσε να προκαλέσει χειρότερο. Και να είναι πράγματα τα οποία να μην διστάσουμε να το πούμε, να είναι επώδυνα και για αυτόν, όχι με την έννοια ότι βασανιστικά, αλλά να νιώθει και ο άλλος αυτός που προκάλεσε τόσο πόνο και έπραξε ένα έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος έτσι κι αλλιώς πρόκειται. Ότι αυτό έχει κάποιες συνέπειες για να εισχωρήσει στον εσωτερικό του κόσμο. Και με το να εισχωρήσει στον δικό του εσωτερικό κόσμο, θα εισχωρήσει και προληπτικά και στους άλλους. Αυτό για να έχει θέλει σοβαροί τρόπους, οι οποίοι πραγματικά να τους επιτύχεις. Ούτε τα πρόστιμα, ούτε η διάκριτη φυλάκιση, ούτε μάλλον οι νόμοι οι οποίοι θα απειλούν ποινές. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι απειλούν πολλά χρόνια κάθεξης και ουσιαστικά. Αν φτάσει στο δικαστήριο, θα λέμε τώρα σιγά τώρα, γι' αυτό το πράγμα θα πάει φυλακή. Δεν πάει. Θα βρουν τρόπο να μην πάει στη φυλακή. Εάν όμως γίνει και είναι συνείδηση και είναι έτοιμη η κοινωνία σήμερα, γιατί κινδυνεύει πιο πολύ από τον εγκληματία, αμελή, οδηγό, παρά από έναν ο οποίος θα θέλει να τη κάνει κακό. Ο κανονικός νομοταγής άνθρωπος δεν κινδυνεύει ότι κάποιος θα πάει να το σκοτώσει. Ακόμη και αν κινδυνεύει θεωρητικά να μπει να σκλέψει στο σπίτι του. Το πολύ πολύ. Δεν κινδυνεύει από τίποτα. Αυτό που κινδυνεύει κάθε μέρα το παιδί του, εγώ αγωνίω όταν πηγαίνει η κόρη μου φροντιστήριο και όταν ο γιος μου παίρνει το ποδήλατο να πάει και τον παίρνω τηλέφωνο και εσύ τον πάρω, τώρα θα είναι στο το σηκώσει. Η αγωνία μου να πάει και να έρθει είναι τεράστια με αυτά που έχω ζήσει. Αυτό ζει. Φοβερός εξαναγκασμός. Ναι. Εκβιασμός ψυχολογικός. Ναι, ναι. Αυτό πονάει και αγωνιά ο Έλληνας σήμερα. Αυτό θέλει να προλάβει. Αυτή είναι η αγωνία του. Επομένως εκεί πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία στα σοβαρά. Όχι βέβαια ένα νόμο και θα πει, ξέρω εγώ τώρα απλά, και, γιατί θα μου πεις ότι άμα το βάλεις στη φυλακή έλυσες το πρόβλημά σου. Σε ένα βαθμό μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Κατά τα άλλα όμως πάλι θα φτάσουμε και θα λέμε ότι η εύκολη λύση του βάνουμε στη φυλακή. Όχι, θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Θέλει να κάνει παρεμβάσεις. Μια παρέα που μπαίνει στο αυτοκίνητο για να φύγει από την νυχτερινή διασκέδαση και ξέρει ότι η ποινή είναι αυστηρή. Παίρνει τα κλειδιά από τον οδηγό όταν δει ότι είναι μεθυσμένο. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν θα τα πάρει. Αυτή είναι η προληπτική λειτουργία. Έτσι. Αυτό λέμε. Ας το φίλε, θα οδηγήσω εγώ, μην τρέχουμε τώρα. Θα φτάσουμε εκεί πέρα όταν έχεις φτιάξει κουλτούρα με διάφορους τρόπους κλπ. Που το παιδί όταν θα φτάσει σε ηλικία 18-19 χρονών θα πει από μόνο του: δεν οδηγάω, πάρε τα κλειδιά, εσύ που δεν έχεις πιει. Και αν δεν το έχεις καταφέρει πια μέχρι τότε, αυτόν που δεν θα τα δώσει τα κλειδιά και θα οδηγήσει. Τιμώρησέ τον. Αλλά να έχει κάνει όσα πρέπει πριν. Μην φτάνουμε τώρα να κάθε φορά που σκοτώνεται κάποιο να βγαίνει ένα υπουργό και λέει θα βάλουμε πρόστιμα και ποινές. Αυτό δεν είναι. Δεν μας αξίζει. Ή να μιλάμε για ταξικά ατυχήματα, είναι τραγικό. Ναι, δεν μας αξίζει τώρα. Εντάξει. Τραγικό. Κάποιοι άνθρωποι ξέρουν κάτι παραπάνω, ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι τώρα επιχειρήματα. Ούτε πολιτικά δεν τα λέει κανείς. Πάντως, επειδή δόθηκαν στη δημοσιότητα, κύριε Στιακάκη, και με αυτό θα κλείσουμε, τα στοιχεία τα οποία αφορούν τους δύο πρώτους μήνες του 2017, μόνο για την Αττική, μιλάμε για 13 νεκρούς. Mm-hmm. Μιλάμε για πολλούς τραυματίες και μιλάμε για 1.493 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, που είναι στην πρώτη σειρά, ενώ οι 2.500 περίπου παραβάσεις αφορούν το όριο ταχύτητας. Εάν κάποιος μελετούσε απλά και μόνο τα στατιστικά στοιχεία δύο μηνών, θα μπορούσε να οδηγηθεί στη λήψη πολύ καλύτερων μέτρων, έστω και προσωρινών, μέχρι να το δούμε όλο αυτό το πράγμα στο βάθος του. Το γεγονός όμως ότι κάθε χρόνο κλαίμε μια ολόκληρη μισή πόλη, ολόκληρη την Ελλάδα, που φεύγει στους ελληνικούς δρόμους και δεν αφήνει κανένα να συγκίνητο, αλλά στο τέλος κανένας δεν κάνει και τίποτα, νομίζω ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ασφαλώς είναι και. Και πραγματικά θα πρέπει ένα πράγμα τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι όλοι οι τρόποι, οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πολιτεία για να βελτιώσει τους πολίτες και να δημιουργήσει μια κουλτούρα κλπ. Είναι ο σεβασμός των κανόνων και ιδίως των κανόνων που η παραβίασή τους βλάπτει τους άλλους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να κάνουμε και μια σωστή ιεράρχηση. Εγώ μπορεί να κάνω
Δηλαδή, κυνηγάς τώρα εμένα γιατί εγώ κάνω κάτι στον εαυτό μου. Πολλά πράγματα. Προστάθησε τους άλλους, τον ένα τον άλλον, να μάθουν να σέβονται τους κανόνες και να είναι απαράβατος ο κανόνας ότι κάνω εγώ ό,τι θέλω για τον εαυτό μου. Αν θέλω να πάω να πνιγώ, τελευταία ανάλυση έχεις το δικαίωμα να πάω να πνιγείς εσύ, αλλά όχι να βλάψεις κατελάχιστον τον άλλον. Πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες που αφορούν τους άλλους. Σε αυτά πρέπει η κοινωνία, πρέπει η πολιτεία να προσανατολίσει την παρέμβασή της για κάποτε για να γίνουμε πολιτισμένη χώρα. Πραγματικά δεν το λέμε έτσι για να αυτό. Είναι ναι, διαφορά. Ναι. Βγαίνουμε κι εσείς στο εξωτερικό και βλέπεις τι διαφορετικό είναι. Πώς σέβεται ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Εδώ δεν σεβόμαστε. Είτε κρατάμε ένα πιστόλι και κάνουμε πλάκα στους γάμους. Είτε παίρνουμε το αυτοκίνητο και κυκλοφοράμε μεθυσμένοι, είτε τρέχουμε. Είμαστε ο πατέρας μας. Στο τέλος, όλο αυτό που κάνουμε είναι ο εγωισμός μας. Είναι τόσο που αδιαφορεί για τη ζωή, ακόμα και για τη ζωή των άλλων. Δεν σεβόμαστε τους άλλους. Και πολύ περισσότερο, αν δεν σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή του άλλου, τι θα σέβεσαι τους κανόνες, δηλαδή το απλώς και μόνο επειδή το λέει ο νόμος. Καμία των περιπτώσεων. Κύριε Στιακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικός στην τοποθέτησή σας.